ώρα που ο Αβέροβ νεοφύτου καθιστά σαφές προς τη συναγερμική βάση πως δεν υπάρχει πλάνο Β, η απάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη στον Α για το τι θα πρέπει να συμβεί αν ο υποψήφιος του κόμματος δεν κερδίζει, προκάλεσε δυσφορία στην Πινδάρου. Αν παραδείγματος χάρη τεθεί ως ετέθη από το ΑΚΕΛ ότι ξέρετε οι πρόεδροι του κόμματος θα πρέπει να εξαιρεθούν μιας ενδεχομένης συνεργασίας. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι στον ίδιο να απόκειται και στα συλλογικά όργανα του κόμματος να αποφασίσουν. Επί του παρόντος δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο, δήλωσε στο μεταξύ σήμερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές, ενώ υπεραμείνθηκε του δικαιώματός του να έχει συναντήσεις και επαφές αυτό το διάστημα. Θεωρώ ότι έχω το δημοκρατικό δικαίωμα, όπως έχει ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας, να συναντώ, να συζητώ, να ανταλλάσσω απόψεις όταν είναι η ώρα, όταν υπάρξει κάτι θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί, να είστε σίγουροι ότι θα το πράξει. Η καθυστέρηση του ραντεβού ανάμεσα στο Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ και τον Πρόεδρο του ΔΥΚΟ αποδίδεται από τα δύο κόμματα στην καραντίνα του Στέφανου Στεφάνου και το φόρτο εργασίας που μαζεύτηκε τις προηγούμενες μέρες. Τα δύο κόμματα δηλώνουν πως η προτεραιότητά τους είναι να συζητήσουν για να δουν αν μπορούν να συνεργαστούν. Δεν είναι μόνο με το ΔΥΚΟ που συζητούμε και με άλλες πολιτικές δυνάμεις και με ομάδες πολιτών. Υπάρχουν πολλά περισσότερα πάνω στα οποία χτίζουμε. Η κοινή υποψηφιότητα πρώτα απ' όλα ξεκινά από την προϊστορία, όπου το Δημοκρατικό Κόμμα και το ΑΚΕΛ ξανασυνεργάστηκαν στην εκτελεστική εξουσία και πολλές φορές με πολλή επιτυχία. Πληροφορίες αναφέρουν πως η συνάντηση του Στέφανου Στεφάνου και του Νικόλα Παπαδόπουλου θα πραγματοποιηθεί αρχές της επόμενης εβδομάδας.